Είναι επίσης νομίζω πανθομολογούμενο ότι οι εξεταστικές επιτροπές απέτυχαν παταγωδώς. Παταγωδώς. Να φέρουν στην επιφάνεια αυτό το οποίο προφανώς σε πολλές υποθέσεις έχει συμβεί ή είναι πιθανό να έχει συμβεί. Πάντως οι εξεταστικές επιτροπές, κύριε Δένδια, δεν είναι κάποιος θεσμός του οποίου τη σύνθεση δεν τη γνωρίζουμε, είναι, συντίθενται από τα κόμματα. Ξέρετε, με διορισμό μάλιστα. Και με διορισμό ακριβώς, με διορισμό από τα κόμματα. Άρα απέτυχαν ηγεσίες. Υπάρχει όμως εδώ ένα μεγάλο ζήτημα, κύριε Χατζηνικολάου. Και θα σας πω ποιο είναι το μεγάλο ζήτημα. Και αναφέρομαι εδώ σε κάτι το οποίο είμαι βέβαιος ότι θα θυμόμαστε όλοι. Ποιος πρέπει να έχει την πρωτοβουλία των εξεταστικών επιτροπών? Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, όπως εφαρμόζεται το πλαίσιο, την έχει η κυβερνητική πλειοψηφία. Αντίθετα, αυτό το οποίο θα έπρεπε να συμβαίνει, και αυτή ήταν και η άποψη του Πασόκ όταν πριν στην αντιπολίτευση, είναι ότι οι εξεταστικές επιτροπές ως ελεγκτικός μηχανισμός πρέπει να γίνονται και να δημιουργούνται με πρόταση και με πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης και όχι της κυβέρνησης. Η αντιπολίτευση, δηλαδή αυτοί που ελέγχουν την κυβέρνηση, είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να έχουν τον πρώτο ρόλο και τον πρώτο λόγο στις εξεταστικές επιτροπές. Να πάρω ένα παράδειγμα για να εξηγήσω πώς πολλές φορές τα πράγματα δεν λειτουργούν σωστά. Υπόθεση Βατοπεδίου. Γνωστότατη, μάλιστα. Η υπόθεση Βατοπεδίου τελείως κατά τύχη έπεσε πάνω στην εταιρεία Τορκάσο. Η εταιρεία Τορκάσο εφέρετο στην επιτροπή αυτή ως συμφερόντων ενός κυρίου Σαχμπατζίδη, γνωστού, δεν ξέρω κάτι παραπάνω, γνωστότατου του κυρίου Άκη Τσοχατζόπουλου.